ζήτε με το φόβο του τι θα πούν οι άλλοι, με το φόβο ότι δεν είστε αρκετοί, με το φόβο να προσεγγίσετε ανθρώπους, να κάνετε τις δράσεις που απαιτούνται για να χτίσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση, ένα μεγάλο εισόδημα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αναρωτιέστε συνεχώς πώς θα μπορέσω να ξεπεράσω αυτό το φόβο. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας 6 ιδέες, 6 σκέψεις μου για το πώς θα ξεπεράσετε το φόβο. Κάθε φόβο και είναι κάπως διαφορετικές από τις ιδέες που μοιράζομαι συνήθως στα μαθήματά μου. Δείτε το βίντεο αυτό μέχρι το τέλος, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην 6η ιδέα και γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι η απάντησή σας στην τελευταία ερώτηση που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάθε φόβο. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePort.gr. Και αυτό που κάνω είναι βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Ξέρω μάλιστα ότι πολλοί από εσάς παρακολουθείτε τα βίντεο αυτά χωρίς να έχετε κάνει καν εγγραφή, οπότε κάντε εγγραφή. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για το πώς να ξεπεράσετε το φόβο. Πώς θα μπορέσω να ξεπεράσω το φόβο του να κάνω τηλεφωνήματα, να στείλω μηνύματα, να κάνω επαφές στη λίστα των γνωστών μου. Πώς θα ξεπεράσω το φόβο που έχω για να μιλήσω στους ανθρώπους μου. Γιατί όποια επιχείρηση και αν έχετε, θα πρέπει να μιλήσετε με ανθρώπους. Ό,τι δουλειά και αν κάνετε, θα πρέπει τουλάχιστον στην αρχή να απευθυνθείτε στη λίστα σας, στα άτομα που γνωρίζετε και που σας γνωρίζουν. Οπότε θα πρέπει να ξεπεράσετε το φόβο του να προσεγγίσετε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Μια φράση που χρησιμοποιώ συχνά είναι ότι ο φόβος ξεπερνιέται αποτελεσματικά με μικρές πράξεις θάρρους. Θα σας δώσω λοιπόν μερικές ιδέες για το πώς να ξεπεράσετε το φόβο σας, είτε έχει να κάνει με το να επικοινωνήσετε με άτομα της λίστας σας, είτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε άλλο πράγμα φοβάστε να ξεκινήσετε. Το πρώτο που θα σας πρότεινα θα ήταν να καθίσετε με το φόβο για 2-3 λεπτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτεστε ότι θέλετε να πάρετε κάποια τηλέφωνα ή ξέρω εγώ θέλετε να στείλετε μερικά μηνύματα ή θέλετε να προσεγγίσετε ένα άτομο και κάτι μέσα σας σταματάει, σας εμποδίζει. Μην αρχίσετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας λέγοντας πω έχω πρόβλημα ή φοβάμαι το ένα, φοβάμαι το άλλο. Εντάξει, αλλά καθίστε λίγο με το φόβο σας και προσπαθήστε να νιώσετε μέσα σας το φόβο. Να τον νιώσετε, όχι να τον διώξετε και δείτε τι κάνει ο φόβος μέσα σας. Πού τον νιώθετε? Τον νιώθετε στο στομάχι σας? Στο λαιμό? Το νιώθετε στον αυχένα? Στο κεφάλι σας? Στο στήθος? Πού νιώθετε ότι βιώνετε το φόβο εκείνη τη στιγμή? Σε ποιο σημείο του σώματός σας? Και επιτρέψτε το σώμα σας να βιώσει το φόβο και δείτε πώς νιώθετε εκείνη τη στιγμή. Και παρατηρήστε πώς νιώθετε με το φόβο μέσα σας. Απλά παρατηρήστε το. Αφιερώστε δηλαδή 2-3 λεπτά και καθίστε μαζί με το φόβο σας. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα που έχετε και είναι ένα δικό σας συνέστημα. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε άσχημα που έχουμε αυτό το φόβο. Είναι δικό σας συνέστημα. Και όπως είναι και η αγάπη, όπως είναι η χαρά, όπως είναι ο ενθουσιασμός, όπως είναι η θλίψη, η λύπη, έτσι είναι και ο φόβος. Έχει κάποια χρησιμότητα, είναι ένα χρήσιμο συνέστημα. Αγκαλιάστε τον. Χαϊδεύστε τον. Κάντε το δικό σας. Και σιγά σιγά όσο το κάνετε αυτό, τόσο πιο πολύ θα ηρεμεί αυτός ο φόβος. Πάρετε μερικές βαθιές αναπνοές. Πάρετε μια εισπνοή. Μια εκπνοή. Επικεντρωθείτε στον αέρα που μπαίνει από τη μύτη σας και φουσκώνει την κοιλιά ή το στήθος σας. Εκπνοή και νιώστε τον αέρα να βγαίνει. Και καθώς παίρνετε αυτή την εισπνοή και αυτή την εκπνοή, παρατηρήστε πού νιώθετε το φόβο. Είναι εδώ στο διάφραγμα? Είναι στο στήθος? Είναι στην καρδιά? Είναι ένας κόμπος στο λαιμό? Και πάρετε μια ακόμα αναπνοή και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα αρχίσει να μαλακώνει. Και πείτε στον εαυτό σας ότι είναι ok. Ό,τι και αν συμβεί είναι εντάξει. Ό,τι και αν συμβεί θα είμαι εντάξει. Το δεύτερο που έχω να σας προτείνω είναι να κάνετε μια λίστα με όλα τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Μπορεί να φοβάμαι να πάρω τηλέφωνο, ok, αλλά αυτή τη στιγμή για ποιο πράγμα είμαι ευγνώμων στη ζωή μου? Όταν ενισχύουμε μέσα μας τα πράγματα για τα οποία είμαστε ευγνώμονες, τόσο πιο πολύ μειώνονται οι φοβίες που έχουμε γύρω μας. Μπορεί να έχουμε ανησυχίες για το τι θα συμβεί, π.χ. αν πάρω αυτό το τηλέφωνο, ή τι θα σκεφτούν για μένα, ή πώς θα νιώσω αν κάνω αυτό ή αν κάνω το άλλο, πώς αυτό θα με επηρεάσει. Αν όμως επικεντρωθείτε στα θετικά πράγματα που έχετε στη ζωή σας, ότι έχω ένα σπίτι, έχω εργασία,
έχω την υγεία μου, έχω προϊόντα που μου αρέσουν, έχω ανθρώπους συνεργάτες γύρω μου που νοιάζονται για μένα και για την επιτυχία μου. Έχω τον Θοδωρή τον Αραμπατζή που φτιάχνει αυτά τα ωραία βίντεο κάθε εβδομάδα και με προπονεί δωρεάν. Κάντε λοιπόν μια λίστα με όλα τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες και διαβάστε αυτή τη λίστα κάθε μέρα. 4, 5, 10 φορές την ημέρα. Και νιώστε την ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχετε. Νιώστε την πραγματικά. Και όταν το κάνετε αυτό, τι κάνετε? Ενισχύετε τα θετικά μέσα σας και όλα τα υπόλοιπα, οι φοβίες, τα αρνητικά, όλα μειώνονται. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι όσο πιο μεγάλο είναι το γιατί σου, τόσο πιο μικρό είναι το πώς. Και μια άλλη φράση που λέει ότι τα εμπόδια είναι αυτά που βλέπεις όταν παίρνεις τα μάτια σου από τους στόχους σου. Το οποίο σημαίνει ότι όταν τα πράγματα για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη είναι έντονα μέσα μας, τα νιώθουμε έντονα, τότε οι φοβίες αρχίζουν και μικραίνουν. Το τρίτο είναι το εξής. Να θυμάστε ότι το άγχος ή ο φόβος είναι η αποθήκη της σοφίας σας. Δηλαδή η σοφία που έχετε συχνά προέρχεται μέσα από το φόβο. Μέσα από τις φοβίες που έχετε και την ικανότητά σας να τις ξεπερνάτε αυτές τις φοβίες, να προχωράτε δηλαδή παρά τις φοβίες σας, μέσα από όλο αυτό αποκτάτε σοφία. Οπότε μην το βλέπετε ως κατερνητικό, δείτε το ως μέρος της εξέλιξής σας. Σκεφτείτε ότι είστε 70, 80, 90 χρονών, κάθεστε στο σπίτι σας και έρχονται τα εγγόνια σας, τα δυσέγγονά σας, κάθονται δίπλα σας και σας ακούν με πολύ μεγάλη προσοχή να μοιράζεστε τα πράγματα τα οποία έχετε μάθει καθώς μεγαλώνατε, καθώς ζούσατε τη ζωή σας. Η σοφία που έχετε αποκτήσει συνήθως προέρχεται μέσα από τις φοβίες και τις δυσκολίες που καταφέρατε να ξεπεράσετε. Κάτι άλλο. Κάντε άσκηση, κάντε γυμναστική. Είτε κάνετε λίγο επιτόπιο τρέξιμο, είτε σκινάκι, είτε μερικά μπέρπιζ ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά σας βοηθούν να παράξει το σώμα σας ενδορφίνες μέσα σας και να αρχίσετε να νιώθετε πολύ καλύτερα. Ανεβάζετε παλμούς, δημιουργείτε ένα αίσθημα εφορίας και αυτό σας δίνει την απαιτούμενη ενέργεια για να ξεπεράσετε αποτελεσματικά τις φοβίες σας. Όση περισσότερη ενέργεια έχετε, τόση μεγαλύτερη δύναμη έχετε για να ξεπεράσετε τις δυσκολίες ή οποιαδήποτε φοβία ή οποιοδήποτε εμπόδιο έχετε μπροστά σας εκείνη τη στιγμή. Άρα, κοιμηθείτε καλά, κάντε μια ισορροπημένη διατροφή, πιείτε αρκετό νερό, ασκηθείτε και αυτό είναι κάτι που θα συμβάλλει στο να ξεπεράσετε τις φοβίες που έχετε. Επίσης, χρησιμοποιήστε χιούμορ για να μειώσετε την ένταση του φόβου. Τι είναι αυτό το τόσο τρομακτικό πια, το τόσο τραγικό που μπορεί να με σταματήσει από το να πάρω ένα τηλέφωνο ή μερικά τηλέφωνα? Εντάξει, πήρα ένα τηλέφωνο και δεν τα είπα και καλά. Μπέρδεψα τα λόγια μου, έκανα λάθη και διασκεδάστε το. Γελάστε με τον εαυτό σας. Δεν έγινε και κάτι, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά. Δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Βάλτε λίγο χιούμορ, βάλτε τη διασκέδαση, βάλτε τη χαρά σε αυτό που κάνετε και αυτό θα σας βοηθήσει να μειώσετε την ένταση του φόβου. Και το τελευταίο είναι το εξής. Κάντε στον εαυτό σας αυτή την ερώτηση. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Φοβάστε να κάνετε ένα τηλέφωνο. Φοβάστε να κάνετε μία επαφή. Μία προσέγγιση. Φοβάστε να μιλήσετε με κάποιον άνθρωπο. Okay. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Μπορεί να αρνηθεί. Μπορεί να αντιδράσει. Μπορεί να αρχίσει τις ερωτήσεις, τις αντιρρήσεις. Μπορεί να έρθετε σε δύσκολη θέση. Μπορεί να σας βρίσει. Αν ακολουθήσετε ένα αποτελεσματικό σενάριο προσέγγισης, κάτι που μπορείτε να βρείτε στην εκπαίδευση της ακαταμάχητης πρόσκλησης στο GreekCoach.gr/invite, δεν πρόκειται να έχετε ακραίες αντιδράσεις. Στην εκπαίδευση της ακαταμάχητης πρόσκλησης, η οποία είναι με πεντάωρη εκπαίδευση, εξηγώ τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας, τις οποίες κατέχουν οι άνθρωποι που είναι πολύ καλοί στην επικοινωνία, και επίσης αναλύω τη φόρμουλα πρόσκλησης. Η φόρμουλα πρόσκλησης αποτελείται από κάποια συγκεκριμένα βήματα που ουσιαστικά με εμένα με βοήθησαν στο πώς να ξεπεράσω την ντροπαλότητα που έχω, γιατί είμαι εσωστρεφής γενικά ως άνθρωπος. Το να μπορέσω να ξεπεράσω λοιπόν τον δισταγμό μου στο να μιλήσω με τους ανθρώπους, να έχω την κατάλληλη νοοτροπία που με βοήθησε αυτή η νοοτροπία να ξεπεράσω αυτό τον δισταγμό και να μπορώ να μιλάω πλέον με οποιονδήποτε για οτιδήποτε θέλω. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπαίδευση στο GreekCoach.gr/invite. Οπότε σκεφτείτε ποιο είναι το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι μια ακραία περίπτωση, είναι μια ακραία εκδήλωση. Δεν είναι η μέση ανταπόκριση, αλλά μια ακραία ανταπόκριση. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί αυτό το οποίο φοβάστε ότι θα γίνει, ειδικά αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Οπότε πρακτικά, ανησυχείτε να κάνετε μια δράση για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί και τελικά για κάτι που δεν είναι και τόσο τραγικό. Γενικά ο κανόνας είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ευγενικοί και καλοί. Αυτό έχω σαν σκέψη. Και αυτό έχω δει στην πραγματικότητα. Η πραγματική μας είναι μετρημένη. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μία αρνητική άποψη και θέλουν να τη φωνάξουν και να πούν ότι «Α, είσαι τόσο αυτό, είσαι το ένα, είσαι το άλλο». Είναι ελάχιστοι αυτοί που θα το κάνουν αυτό. Οπότε αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας
Και αν εφαρμόσετε στην επικοινωνία σας τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας, η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι καλή απέναντί σας. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρονται για αυτό που έχετε ή αυτό που τους προτείνετε, θα είναι καλή απέναντί σας. Αλλά ακόμα και αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και είστε καλοί στην επικοινωνία, θα υπάρχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα να πετύχετε ένα πραγματικό μαλάκα. Κάποιον ο οποίος θα βρει κάτι αρνητικό να πει και θα σας κάνει να αισθανθείτε άσχημα. Αυτό όμως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πετύχετε οι περισσότεροι. Αλλά ακόμα και αν πέσετε σε έναν τέτοιο, θα είναι ένα στους 300 ή ακόμα και ένα στους 500. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες δηλαδή να πέσετε σε κάποιον τόσο αρνητικό. Οπότε δεν αξίζει καν να σας εμποδίσει από το να μοιραστείτε το μήνυμά σας με όλους τους υπόλοιπους για το χειρότερο σενάριο. Άρα σε οτιδήποτε είναι να κάνετε και φοβάστε να το κάνετε, σκεφτείτε ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί και μην επιτρέψετε σε ένα αρκετά απίθανο σενάριο με πρακτικά μηδαμινές αρνητικές επιπτώσεις να σας εμποδίσει να κάνετε τις δράσεις που θα σας οδηγήσουν σε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι ένα πράγμα που φοβάστε να κάνετε, το οποίο αν το ξεπερνούσατε μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες θα έχετε μεγαλύτερη θετική επίδραση και επίπτωση στη ζωή και στην εργασία σας. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο ή μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τις σημερινές ιδέες. Ξεπεράστε αποτελεσματικά το φόβο σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν συναντάς μια δυσκολία στο πώς να ξεκινήσει μια συζήτηση ή πώς να φέρεις τη συζήτηση από περί ανέμων και υδάτων στο να μιλήσετε για τα προϊόντα για την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε χρειάζεται να παρακολουθήσεις τα 4 mini μαθήματα για τους παγοθράφτες. Μπες στο greekcoach.gr/pagos, βάλτε τα στοιχεία σου, είναι εντελώς δωρεάν και λάβε στο email σου τα 4 αυτά μαθήματα.